Στις 9 το πρωί άνοιξε ξανά η πύλη εμβολιασμού για άτομα ηλικίας άνω των 86 ετών για όλους όσοι δεν εμβολιάστηκαν το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα τρέχει και η διαδικασία διευθέτησης ραντεβού για τα άτομα ηλικίας άνω των 88 ετών. Μόνο χθες διευθετήθηκαν 850 ραντεβού. Με το δεξί θα μπει ο Φεβρουάριος για το Εθνικό Πλάνο Εμβολιασμού. Από την ερχόμενη Δευτέρα και ανεξάρτητα από το εάν θα εξαντληθούν τα διαθέσιμα ραντεβού, θα προσθεθεί στην πύλη εμβολιασμού επιπρόσθετος αριθμός. Η αναταραχή που παρατηρείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως όλα δείχνουν, επηρεάζει και το εμβολιαστικό πλάνο της Κύπρου. Σύμφωνα με το πλάνο, μέχρι στιγμής θα είχε ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός άνω των 80 και των επαγγελματιών υγείας και με την άφιξη του εμβολίου της Αστραζένεκα θα ξεκινούσαν οι υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες εντός Φεβρουαρίου. Και ενώ η Κύπρος ανέμενε συνολικά 280.000 δόσεις, τώρα είναι όλα στον αέρα. Αυτές οι δόσεις δεν υπάρχουν. Αν πέσουμε στο 30% αυτών των δόσεων, άρα αντιλαμβάνεστε ότι το ποσοστό θα είναι πολύ λιγότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου που θα εμβολιαστεί και οι αρχές του φθινοπόρου που ήταν μια πρόβλεψη για να φτάσουμε σε ένα πολύ ψηλό ποσοστό στην κοινότητα 70-75% καλά Χριστούγεννα με αυτούς τους ρυθμούς. Όπως ανακοινώθηκε αργά το απόγευμα και μετά από την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος αναμένει 69.403 δόσεις του εμβολίου της Αστραζένεκα εντός Φεβρουαρίου.